Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, ο λαός μας έχει απόλυτη ανάγκη από ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή. Γιατί εκεί και αν ο λαός παίζει εκτός έδρας, στην έδρα του αντιπάλου του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αντίπαλος, παρότι όλα τα αστικά κόμματα και κυβερνήσεις την τίνουν και την περιγράφουν σαν φίλο, σαν σύμμαχο. Ποιον άραγε θα ακούσει λοιπόν ο λαός, του τελάλιδες και διαφημιστές της συμμαχία του κεφαλαίου ή την ίδια του την πείρα. Γιατί έγκαιρα το ΚΚΕ, πολύ μπροστά από την εποχή του, είπε την αλήθεια, κόντρα στον αρνητικό σχετισμό δύναμη. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται καλύτερη, δεν βελτιώνεται, δεν είναι κάτι τάχα που στράβωσε απλά και πρέπει κάπως να συνέλθει. Οι αρχές και οι αξίες της ήταν πάντα από τότε που συγκροτήθηκε μέχρι σήμερα τέτοιες που πρημοδοτούν στις πλάτες των λαών τα αμύθιτα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Φτιάχτηκε χωρίς ποτέ να ρωτηθεί κανένας λαός για να υπηρετεί τις business των βιομηχάνων. Μια ένωση καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και των υπεριαλιστικών πολέμων που σήμερα κάνει άλματα αντιδραστικότητας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο κατοικοεδρεύουν και διατηρούν καλοπληρωμένα επιτελεία όλοι αυτοί που συνδιαμορφώνουν αντιλαϊκά εκτρώματα, που υπερψηφίζονται με μεγάλες πλειοψηφίες σε κλίμα αγάπης και συνένεσης. Εκεί διατηρείται ένα στρατό από 50.000 λομπίστε των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και παρατρεχάμενων ΜΚΟ, σε κάθε κανονισμό και οδηγία από κάτω υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με το ποια λόμπι έβαλαν την υπογραφή τους καθορίζοντας μέχρι λεπτομέρειας μιλιγκράμ τα συμφέροντά τους σε 27 αγορές πάντα σε βάρος των λαών που πληρώνουν τη λυπητερή της ακρίβειας, της εργασιακής γαλέρας και της εξαθλίωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμετάκλητα των μονοπωλίων και όχι του λαού. Κανένα κόμμα εκτός από το ΚΚΕ δεν αφισβητεί την εξουσία των μονοπωλίων και των λόμπι. Σε εκείνη την ψηφοφορία που μόνο οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν το ψήφισμα για τα λόμπι που αποτελούσε συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αποτυπώθηκαν οι δύο κόσμοι. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ... Και σε εκείνη την ψηφοφορία, όπω και σε κάθε άλλη, σε κάθε μάχη που έδωσαν και δίνουν, δεν ήταν μόνοι. Ήταν με του πολλού, με τα συμφέροντά του. Όπω ήταν μαζί με του εργάτε των μαζικότερων απεργιών στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, με το σύνθημα Τα κέρδη του ή οι ζωέ μα. Ενάντια στη συγκάλυψη για να έχει το έγκλημα των τεμπών, εκτό από το να είναι έγκλημα να έχει και τιμωρία όλων των υπευθύνων με τους αγρότες που απάκρις άκρις όλη την Ευρώπη σμπαράλιασαν τη βιτρίνα της ΚΑΠ, τους λαούς που με θάλασσες διαδηλώσεων στηρίζουν το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού, κόντρα στη γενοκτονία από τον κατακτητή Ισραήλ, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και Ελληνική Λύση όλο αυτό το διάστημα υπηρετούν τα σχέδιά του. Τους λαούς που δεν διάλεξαν στρατόπεδο υπεριαλιστών στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο που ύψωσε το ανάστημά του και στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιτάχθηκε καταψηφίζοντα τα ψηφίσματα που στήριζαν όλα τα αστικά κόμματα, απαιτώντα φέρτε εδώ και τώρα περισσότερα όπλα στο Ζελένσκι. Τα κόμματα του κεφαλαίου θα συνεχίσουν να παραμυθιάζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τάχα του κράτου δικαίου. Ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση που μόνο αυτές τις μέρες σε απάντηση της ερώτησής μας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χαιρέτησε την ίδρυσή τους και την παραβίαση του συντάγματος αυτή του κράτους δικαίου περιφρονώντας τις συγκλονιστικές φοιτητικές διαδηλώσεις ενώ το Ευρωκοινοβούλιο πάλι της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κράτους Δικαίου ψήφισε και το σύμφωνο έκτρωμα άγριας καταστολής και εκμετάλλευσης προσφύγων και μεταναστών. Ο πραγματικό συσχετισμό λοιπόν δεν είναι 703 από τη μια και οι δύο Ευρωβουλευτέ από την άλλη, τρει και παραπάνω. Είναι πάνω απ' όλα οι αποφασισμένοι λαοί στο δρόμο για τα συμφέροντά τους που μπορούν να ανατρέψουν και να χρηστεύσουν, να βάλουν εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι μπορούν και αποφασίζουν κόντρα στα στις βουλές που έχουν και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή. Εκεί, στο δρόμο του αγώνα, κρίνονται τα πάντα. Αντίθετα, στο Κοινοβούλιο, κόμματα και ευρωβουλευτέ, διαπραγματευτέ, όπω λένε, συνδιαμορφώνουν τερατουργήματα σε βάρος των λαών και τέτοιου είδου τέτοιου είδους συνδιαμορφωτές υπάρχουν πολλοί. Τις αντιλαϊκές τους αποφάσεις αυτοί θα συνεχίσουν να τις παίρνουν. Σήμερα όμως αυτό που κρίνεται είναι αυτό που χρειάζεται ο λαός να έχει μάτια και αυτιά για να μαθαίνει έγκαιρα και υπεύθυνα, ναι, από τους Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που θα ξεσκεπάζουν ό,τι αντιλαϊκό του σχεδιάζουν για να παίρνει τα μέτρα του με ακόμα πιο αποφασιστικούς αγώνες. Αυτό που χρειάζεται ο λαός είναι δυνατή φωνή για να ακούγονται τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του και αυτή τη δουλειά μπορεί αποδεδειγμένα να την κάνει μόνο το ΚΚΕ και να την κάνει και καλά. Γι' αυτό δεν είναι φωνή βοόντω εν τη ερήμο εκεί. Του ενοχλεί και του ανησυχεί μάλιστα αυτή η παραφωνία του ΚΚΕ. Γιατί οι παρεμβάσει του είναι κέρυε και στον πυρήνα τη αντιλαϊκή στρατηγική του κεφαλαίου και όχι όπω τα ακροδεξιά γαυγίσματα που είναι του χεριού του, όπω αυτά των κυβερνήσεων μελώνει η Όρμπαν. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα για να περιορίσουν το, τα πήραν στην τελευταία ολομέλεια για να περιορίσουν τις παρεμβάσεις και τις εκατοντάδες ομιλίες που έκανε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα στην Ολομέλεια. Γι' αυτό ξύνουν τον αντικομουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας, γιατί ξέρουν καλά ότι υπάρχει μια υπόθεση ανοιχτή, ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Είναι μόνο το σοσιαλιστικό κράτος, χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση. Το κράτος που η εργατική τάξη, σαν το αποφασίσει, έχει την εξουσία ο σοσιαλισμό, ναι, με τη χώρα μα λεύτερη από τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε υπεριαλιστική συμμαχία. Με το ΚΚΕ, λοιπόν, για το δίκαιο των λαών, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη αδικία, τη εκμετάλλευση και των υπεριαλιστικών πολέμων, για να πάρουν νέο κουράγιο, νέα δύναμη και αποφασιστικότητα οι λαοί να παλέψουν κόντρα στου δυνάστε Καλή δύναμη, όλοι μα τη μάχη. Να είστε καλά.